Καλησπέρα στους φίλους Καναλιού. Είμαι ο Νίκος και σήμερα είμαι πολύ ξετρελαμένος γιατί μου έφτασε η συλλεκτική έκδοση που είχα προπαραγγείλει πριν από 2 εβδομάδες περίπου από τη Ubisoft Ευρώπης σχετικά με το πολυαναμενόμενο τίτλο Δυναμίτη που θα θέσει πιστεύω νέα standards στο video gaming, γενικά στις κονσόλες, με τα υπεργραφικά του, με το πόσο χαοτικό θα είναι. Δεν μιλάμε για κάποιο άλλο πέραν του Assassin's Creed Odyssey, το 11ο κεφάλαιο σε αυτή την πολύ διάσημη σειρά franchise video games. Γενικά το περασμένο παιχνίδι, το Origins, είχε ήδη θέσει κάτι νέο, νέες βάσεις στο παιχνίδι γενικά, γιατί άλλαξε τα πάντα, άλλαξε το πώς ήταν τα περασμένα. Μπήκανε νέα 4K γραφικά που ήταν το μόνο που μπορούσε να τα δείξει αυτά στο Xbox, το One, το X. Γενικά ήταν πολύ μεγάλο παιχνίδι, ο χάρτης της Αιγύπτου ήταν κάπως συντημένος, αλλά όμως ήταν πραγματικός βάση τότε αναφορών. Και ήταν ένα απίστευτο παιχνίδι που πραγματικά άξιζε μέχρι το τελευταίο cent. Εμένα με κράτησε για πολλούς μήνες κοντά του. Αυτά θα τα πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο περί του Origins. Και σήμερα μου ήρθε με την UPS από τη Γερμανία, αυθημερών παιδιά, το πρωί στάλθηκε από τη Γερμανία και σήμερα 2 του μήνα, την ίδια μέρα, το μεσημέρι, ήρθε στο σπίτι μου. Αυτή τώρα είναι η δεύτερη καλύτερη έκδοση. Το τι γίνεται με το Ubisoft, το store να πούμε. Το παιχνίδι που θα πάρει κάποιος στις 5 του μήνα που λανσάρεται στα μαγαζιά θα είναι η απλή Standard Edition, η Gold Edition, η Deluxe Ιντερνετική Edition που θα είναι σε digital μορφή και θα έχει κάποια άλλα πραγματάκια και η Ultimate Edition που μπορεί να αγοράσει κάποιος. Υπάρχουν όμως άλλες 3 εκδόσεις τις οποίες δεν μπορεί να τις βρει κάποιος στα μαγαζιά. Τις βρίσκει μόνο στο store της Ubisoft, το οποίο και στο παρελθόν σε κάθε release αυτών των τίτλων μας βγάζει έξτρα συλλεκτικές εκδόσεις που δεν θα τις βρει κανείς κάπου αλλού. Συγκεκριμένα τώρα το Odyssey, πέρα από τις πρώτες που αναφέραμε, τις απλές, τις 4 απλές εκδόσεις δηλαδή που μπορεί να αγοράσει από το μαγαζί ή από το μηχάνημά του από το store, είναι η Medusa Edition, η Spartan Edition που αγόρασα εγώ και η πιο ακριβή είναι η Pantheon Edition. Η διαφορά τώρα της Medusa Edition με τη Spartan που αγόρασα εγώ είναι ότι υπάρχουν σχεδόν όλα εκτός από το Season Pass. Η Spartan Edition που πήρα έχει ό,τι έχει και η Medusa Edition, απλά έχει το Season Pass που δεν υπάρχει τους λόγους να το έπαιρνα μετά, γιατί, πώς να το πω, τα ίδια λεφτά θα δώσω και τότε, τα ίδια λεφτά θα δώσω και τώρα. Να συμπληρώσω ότι εννοώ ότι έχουν τα ίδια πράγματα σε content μέσα, απλά αλλάζει και το άγαλμα που στη Medusa Edition ο Αλέξιος σκοτώνει τη Μέδουσα, ενώ εδώ είναι το Spartan Leap Statue που λένε, το οποίο προσπαθεί και να χτυπήσει κάποιον από ψηλά. Στην Pantheon Edition υπάρχουν όλα, αλλά ο Αλέξιος ή η Κασάνδρα, που αν κάποιος αγοράσει τη φιγούρα της Κασάνδρας ξεχωριστά και μπορεί να τη βάλει στον κείωνα αυτής της έκδοσης, χτυπάει κάποιον άλλον επίγειο στρατιώτη. Δηλαδή ουσιαστικά η Pantheon Edition είναι λίγο πιο ακριβή γιατί έχει μέσα και ένα δεύτερο άγαλμα. Πάμε λίγο να την ανοίξουμε. Εντάξει, εγώ δεν κρύβω ας πούμε τη χαρά μου για αυτό το παιχνίδι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η αρχαία Ελλάδα. Μου αρέσει πάρα πολύ το αρχαίο σπαρτιατικό ιδεώδες, η πειθαρχία, η δύναμη, ο φόβος που ενέπνεε στους εχθρούς. Εννοείται ξετρελαίνομαι για την ιστορία των Λακεδαιμονίων στις Θερμοπύλες. Είμαι φαν αρκετό όλης αυτού του αρχαίου impact που είχαν τότε οι Σπαρτιάτες στην αρχαία Ελλάδα και εκτός συνόρων. Γι' αυτό από την πολύ αγάπη μου τότε, πριν από 15 περίπου χρόνια, έχω βάρεσει και έναν τον Λεωνίδα πρακτικά εδώ, στο πλάτσο μου. Μη πολυλογώ, αυτό είναι ένα παιχνίδι που περίμενα πάρα πολύ, με μεγάλη αγωνία. Και το Origins εννοείται, γιατί οι ιστορίες στην αρχαία Αίγυπτο ήταν απίστευτα φοβερές, γιατί μου αρέσει και εκείνη η ιστορία πάρα πολύ και γενικά της αρχαίας Αιγύπτου. Οπότε το Odyssey τώρα είναι μια οδή για τη χώρα μας, το οποίο
θα αναδείξει και λίγο πάλι στους ξένους στο εξωτερικό που πολλοί δεν μας γουστάρουν, να τους δείξουν λίγο τι ήταν το, τι υπήρχε κάποτε, το αρχαίο ελληνικό ιδεώδες. Θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Οκ, τώρα αφήστε να πάνε. Εγώ έχω το extra legendary sword εδώ, το θα δούμε μέσα και στο in-game. Και ξεκινάμε λίγο το unboxing. Εδώ βλέπω απόδειξη προϊόντος. Καλή φάση. Μέσα τώρα τι είναι αυτό εδώ. Για να δούμε. Πάμε ένα-ένα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το παιχνίδι. Τώρα έχω σκαλώσει λίγο γιατί έχω διαβάσει ότι είναι steelbook. Λέτε να είναι το steelbook ξεχωριστά. Για να δούμε. Λοιπόν, παιχνιδάκι. Ωραίο packing αυτό. Το βάλουμε αυτό εδώ στη μέση. Α, βλέπω ότι θα χρειαστεί, δεν είναι τόσο εύκολο να μας βγει. Χλωμό. Να βγει τραβηχτό. Ίσως κάτι γίνει τώρα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το λάμπα, το γράμμα το οποίο ενέπνεε φόβο στους εχθρούς της τότε εποχής, ειδικότερα στους Πέρσες. Το λάμπα των Λακεδαιμόνιων με το κόκκινο χρώμα στις ασπίδες ήταν σαν να σκάνε τώρα οι Navy Seals ένα πράγμα. Νόμιζα ότι ήταν parts μέσα, αλλά είναι τελικά ένα τεράστιο κουπί. Λοιπόν, εντάξει, απίστευτο. Να πω επίσης ότι είναι και λίγο βαρύ. Είναι κάπου στα 6 κιλά το δέμα, έγραφε στη μεταφορική. Να τα βάλω αυτά πιο πέρα. Λοιπόν, εδώ το βλέπουμε. Αρκετά όμορφο. Δεν περίμενα δηλαδή ότι είχε τέτοιο κουτί. Διαφορετικό μπρος-πίσω. Εδώ πιστεύω να φαίνεται λίγο καλύτερα. Και τώρα, από πού ανοίγει άραγε. Για να δούμε από πού ανοίγει η δουλειά. Συνταρωτώ. Οκ. Ανησυχεί λίγο, αλλά θα το δούμε σε λιγάκι. Τώρα να φαίνεται πιο ωραίο, μου αρέσει έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται. Εδώ βλέπουμε τη φιγούρα, το pack μέσα, πώς είναι. Αρκετά εντυπωσιακό, είναι περίπου 40 εκατοστά, από όσο έλεγε. Πριν να ανοίξουμε το άγαλμα, όχι, θέλω να δούμε τι άλλο υπάρχει που έλεγαν μέσα. Κασετίνα από κάτω. Εντάξει, ωραία. Τρόμαξα και εγώ ότι δεν θα υπάρχει μέσα το steelbook. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι στα extra. Λοιπόν, να και το steelbook. Αρκετά όμορφο. Και μέσα με όμορφη εικόνα. Που εκεί, εντάξει, θα μπει το παιχνίδι μας. Έτσι, θα μας πέσει, δεν ξέρω, μπορεί να μας πέσει. Θα βάλουμε το άλλο από πίσω, να έχουμε και άλλο ωραία. Λοιπόν, εδώ, artbook, που έλεγε ότι έχει. Το artbook είναι του παιχνιδιού. Τώρα δεν θέλω να το κάνω, να το ανοίξω, γιατί θα το κάνω δαχτυλιές. Γενικά, έχει screenshots, να, η Κασάνδρα, το πώς την έχουν σχεδιάσει. Εχθροί του παιχνιδιού, λογικά. Καράβια, landscapes, χώροι. Τι είναι αυτό, η Κνωσός. Όχι, δεν είναι η Κνωσό. Ναι, το παλάτι της Κνωσού, άρα το παιχνίδι θα μας πάει και εκεί. Πω, φανταστικά. Φανταστικά.
Πολύ ωραία η ποιότητα του βιβλίου, δεν είναι αδευτινιάρικο, φαίνεται αρκετά όμορφο. Μπαίνει εδώ. Το soundtrack του παιχνιδιού. Selected Game Soundtrack, από πίσω είδα να γράφει κάτι για τους 300. The Hills of Attica, Pirates, Thugs and Bandits, Spartan Fight, Medusa, Nikolaos Fate, Athenian Fighters, χαμός. Όμορφο. Εδώ. Αυτό τώρα βαριέμαι να το ανοίξω γιατί μετά δεν θα ξέρω να το διπλώσω πάλι καλά, το κάνω χάλια. Αυτό παιδιά είναι το world map του παιχνιδιού. Λένε ότι είναι, το έχουν κάνει στο χέρι. Εντάξει, εμένα δεν μου νοιάζει ότι θα είναι στο χέρι. Αντίτυπο θα είναι. Το παιχνίδι έχω διαβάσει ότι γενικά ο κόσμος θα είναι 2 φορές μεγαλύτερος από του Origins, από την αρχαία Αίγυπτο. Έχω διαβάσει για σκηνικά τα οποία θα φεύγει, ας πούμε, το καράβι από τον Πειραιά και θα φτάνει στη Μύκονο, ας πούμε, real time. Λοιπόν, θα πάει σε τόσα νησιά. Τι λέτε, όχι τι λέτε, θα πάει. Πω, μέχρι του φτάνει πάνω. Από πίσω βλέπω το σήμα. Μέγαρα, Αρκαδία, Λακωνία, Κορινθία, Αχαΐα, Φώκαια, Λαμία, δηλαδή, Λοκρίδα, Μαλιακός, Μακεδονία, Εύβοια, Βιωτία, Αττική, Μέγαρα, Ύδρα, Σέριφος, Μήλος, Πάρος, Νάξος, Κος, Νήσιρος, Ανάφη, Θήρα, Σαντορίνη, Κρήτη, Φαλάσσερνα, Άνδρος, Σάμος, Χίος, Λίμνος, Λέσβος, Θάσος. Εντάξει, απίστευτο. Πολύ μεγάλος ο χάρτης. Θα είναι πολύ τούμπαν όλη αυτή η φάση. Για να κάνω το task. Εντάξει. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πω, για φαντάσου τώρα να φεύγεις όντως real time που λέει από τον Πειραιά και να πηγαίνεις τώρα Κρήτη. Εντάξει, θα έχει και τα fast travel, αλλά για να πας στην Κρήτη, πώς θα πας? Θα πας σίγουρα με το καράβι την πρώτη φορά για να το κάνεις explore. Πώς οι άλλα λέτε να είναι άραγε το traveling. Λοιπόν, και εδώ είναι κάτι άλλο που το έγραφε. Μια λιθογραφία δηλαδή, από έναν συγγραφέα, το οποίο λέει για την Αθήνα, είναι σε μέγεθος card postal, είναι μέσα μια ζελατίνα, το βλέπουμε εδώ. Και από πίσω την υπογραφή του δημιουργού. Πολύ ωραίο. Και τελειώσαμε και με τη λιθογραφία, σε αυτή τη θηκούλα εδώ που βλέπουμε. Βάζουμε και αυτά εδώ. Λοιπόν, να αναλύσω τι άλλο έχει μέσα, εκτός από αυτά που βλέπουμε τα οπτικά πριν πάμε στο άγαλμα και τελειώσουμε. Έχει ουσιαστικά το Season Pass, που πιστεύω όλοι ξέρετε τι είναι το Season Pass. Για όσους δεν ξέρουν, το Season Pass είναι το παιχνίδι αυτό για όσο καιρό θα υπάρξει, που θα το στηρίζει η ίδια του η εταιρεία, για να βγάλει expansions, DLCs δηλαδή. Όποιος έχει αγοράσει το Season Pass εξ αρχής ή αργότερα κτλ, ό,τι content βγει δεν το ξαναπληρώνει, γιατί ουσιαστικά έχει προπληρώσει. Βέβαια, μπορεί να βγάλει ένα expansion μόνο και να έχεις πληρώσει 40 ευρώ, γιατί τόσο πάει το Season Pass, μόνο για ένα expansion. Μπορεί όμως να βγάλει, λέμε τώρα, 10 expansions. Οπότε, όταν ένα DLC συνήθως κοστίζει από 10 έως 20 ευρώ, τότε κάποιος όταν αγοράζει το Season Pass στα 40, εντάξει, μπορεί να είναι και τυχερός, μελλοντικά, αν θα βγουν περισσότερα από όσα θα υπολόγιζε, μπορεί να βγουν normal DLC. Οπότε είναι μέσα το Season Pass με λίγα λόγια σε αυτή την έκδοση. Επίσης υπάρχει μια, για όσους πήραν το pre-order τώρα, τι γίνεται. Σήμερα είναι ο 2 μήνας. Εγώ σήμερα μόλις βάλω το παιχνίδι μέσα και τελειώσει το installation, θα μπορέσω να παίξω. Ενώ όπως είπαμε στα μαγαζιά θα ξεκινήσει να αναστάτε στις 5. Οπότε όσοι αγοράσανε αυτή την έκδοση και τη Medusa και τα λοιπά και την Ultimate και την Panther εννοείται, μπορείς να παίξεις 3 μέρες πριν. Ανοίγει δηλαδή ο σερβερ για όσους έχουν αυτό το παιχνίδι 3 μέρες πριν. Που αυτό είναι καλό πιο πολύ ή για τους εξωφρενικά πορωμένους
ή για κάποιους έτσι που έχουν κανάλια και εγώ που έχω το καναλάκι το μικρό το δικό μου, να δείξουμε τα πραγματάκια πριν τα πάρει κάποιος άλλος, να μπει στη φάση αν θα πρέπει να το πάρει ή όχι. Λοιπόν, εκτός από το Season Pass και το Early Play των 3 ημερών, έχει μια αποστολή, ένα mini DLC που μόνο σε όσους αγοράσαν αυτήν την έκδοση, τις καλές γενικά εκδόσεις θα το έχουν, που λέγεται The Blind King, και μου ήρθε πριν από λίγο με email. Δεν υπάρχει κάτι εδώ μέσα, μου ήρθε με email το Activation Key για να το βάλω in-game. Μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Συν επίσης υπάρχει μέσα το Deluxe Starter Pack, κάπως έτσι, το οποίο σου δίνει κάποια καλά όπλα, κάποιο καλό gear, σου δίνει 2 πλοία, δίνει ένα temporary boost στο XP, να εξπάρεις για λίγο πιο γρήγορα το πρώτο καιρό, δεν ξέρω για πόσο καιρό θα είναι αυτό. Έχει κάτι άλλο το οποίο μου διαφεύγει. Γενικά, ξέρεις, έχει κάποια πραγματάκια έτσι λίγο που το κάνουν λίγο πιο δελεαστικό να το αποκτήσεις, δηλαδή πιο ολοκληρωμένο την πρώτη μέρα που θα ξεκινήσεις να παίζεις. Θα σου σκάσει πληθώρα πληροφοριών από εδώ, από εκεί, πάρα αυτό. Μην ξεχνάμε επίσης και το Ubisoft Club, την εφαρμογή στα κινητά ή μέσα στις κονσόλες, το application ή ακόμα και από το PC μας, το κινητό μας, το οποίο λογικά σήμερα ξεκλειδώνει και το Odyssey εκεί. Που τι είναι το Ubisoft Club, κάνετε achievements της Ubisoft και καλά και ξεκλειδώνετε XP ή Ubisoft Club Points. Τα points αυτά όσο τα μαζεύετε κάνοντας achievements και καλά του παιχνιδιού που παίζετε, μαζεύετε coins και τα εξαργυρώνετε για in-game content. Δηλαδή μπορεί να έχει, να μου ξεκλειδώσει καλύτερα όπλα, μπορεί να μου ξεκλειδώσει ένα σπάνιο πλοίο στο συγκεκριμένο ή ένα mount, ένα άλογο ή μέχρι και κάποια νέα περιοχή στο χάρτη που να σας ξεκλειδώσει content του Ubisoft Club της εφαρμογής. Αυτό εξάλλου το έχουν όλοι. Και τι άλλο, μαζί επίσης κάτι πολύ βασικό, δίνει δώρο το Assassin's Creed το 3 σε ηλεκτρονική μορφή με κωδικό, το οποίο είναι remastered. Ναι, καλά ακούσατε, το 3 το φτιάξανε για το, ειδικότερα για το Xbox, το One X, από αυτή τη μεριά, όχι τόσο του PS4 που δεν έχει πραγματικό 4K. Σε όσους άρεσε το Assassin's Creed το 3 θα τρελαθούν, γιατί θα το παίξουν σε remaster 4K κτλ. Με όλα τα DLC από τότε. Συν 2 αποστολές, The Fate of Atlantis και άλλη μία που λέγεται νομίζω The Hidden κάτι, τέλος πάντων, την ξέχασα. Αυτά είναι 2 ωραίες αποστολές που θα ξεκινήσουν με τη μία σαν DLC κτλ. Ωραία πράγματα και πάμε να δούμε και το άγαλμα. Λοιπόν, προσοχή λίγο. Κάνω μια ζημιά. Αυτό ίσως μπορεί να χρησιμεύσει και σαν stand γενικά. Το βάλουμε εδώ αυτό. Να γουστάρουμε. Εδώ εννοείται ότι υπάρχουν κι άλλα tapes. Ναι. Ένα δόρυ. Πού άλλο έχει. Ευχαριστώ μέσα.
Λοιπόν, το δόρυ του Λεωνίδα, το σπασμένο δόρυ του Λεωνίδα που έχω διαβάσει. Ένα σπαθί, η ποιότητά του φαίνεται αρκετά καλή. Λοιπόν, και εδώ είναι ο φίλος μας ο Αλέξιος. Λοιπόν, εκ πρώτης όψης, εντάξει, ρητίνι είναι, μην περιμένετε κάτι εξωφρενικό, πέτρα, σκαλιστή κτλ. Σε καμία περίπτωση. Είναι, κουνιέται εδώ βλέπω, γιατί λογικά είναι αυτό το interchangeable που λέμε, γιατί μπορεί κάποιος να βάλει άμα θέλει την Κασάνδρα, ανοίγει δηλαδή εδώ. Εντάξει, εγώ θα το σφινώσω. Ασπίδα των Λαγεδαιμόνιων, εδώ, για να το περάσουμε, το δόρυ. Εδώ έχω δει μπαίνει το σπασμένο δόρυ του Λεωνίδα. Πίσω έχει και ένα βέλος βλέπω, βέλος, έχει βέλη μια φαρέτρα και το τόξο, το σπαθί μπαίνει εδώ. Αρκετά όμορφο θαρρό και εδώ λίγο πιο κοντά τη λεπτομέρειά του πιστεύω είναι, εντάξει, είναι πολύ όμορφο, θα διακοσμήσει πολύ όμορφα έτσι μια γωνιά στο σαλόνι μου κάπου, αρκετά όμορφο. Πρακτικά, παιδιά, αυτό είναι το Spartan Edition. Για τη τιμή δεν είπαμε, η τιμή του είναι στα 159 ευρώ, αλλά χρειάζεται για να προχωρήσει το checkout και 11 ευρώ με UPS, οπότε πάει στα 170 ευρώ. Ένα πρόχειρο που είχα μπει χθες να δω το tracking σε τι κατάσταση βρίσκεται στο store, έδειξε ότι ήταν sold out χθες. Δηλαδή δεν είχε βγει καν και ήταν sold out. Πιστεύω όμως ότι ξαναστοκάρουν για όποιους αρέσει. Είναι ένα ολοκληρωμένο, μια ολοκληρωμένη αγορά αυτή θαρώ, λόγω των extra expansion του Blind King που κάποιος δεν θα μπορεί να το παίξει μετά. Το 3 μέρες να παίξεις νωρίτερα για να κλείνω, δεν θέλω να πω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μόνο πιο πολύ για YouTubers γενικά. Εντάξει, εγώ θέλω τον εαυτό μου τώρα YouTuber, εγώ fan project κάνω εδώ με αυτό το καναλάκι, δεν έχω μεγάλους σκοπούς γενικά, να μεγαλώσω το κανάλι, να γίνει μεγάλο. Είναι ολοκληρωμένο σαν πακέτο όπως είπαμε, όμορφα όλα αυτά, το artbook, το soundtrack, ο χάρτης πολύ εντυπωσιακός, το steelbook όμορφο, μέσα στο κόκκινο, η συσκευασία και αυτή αρκετά όμορφη, το άγαλμα δεν περιμένουμε κάτι λιγότερο. Και το παιχνίδι έχει και αυτό το extra που μου ήρθε, είπαμε, το DLC και τι άλλο, τα παιχνιδάκια, τα επεισόδια που θα βγαίνουν σιγά σιγά. Ubisoft, αν θυμάμαι καλά, είπε ότι κάθε 6 εβδομάδες θα βγαίνει ένα επεισόδιο από τα δύο πρώτα μεγάλα DLC κάπως, δηλαδή αυτό με την Ατλαντίδα και το άλλο. Τώρα, ποιος ξέρει τι έχουν φτιάξει οι τύποι. Δηλαδή να πας να βρεις που ήταν η χαμένη Ατλαντίδα, που τότε δεν ήταν χαμένη, υπήρχε θεωρητικά. Σε πάει σε απίστευτους κόσμους, για κάποιον που του άρεσε η αρχαία Ελλάδα ή για κάποιον που πιστεύω ότι αγαπάει τη χώρα του, αυτό το παιχνίδι είναι must. Αν σας άρεσαν και τα Assassin's Creed, είναι ακόμα πιο must. Θεωρώ ότι προσωπικά είναι ένα tweaked Origins. Δηλαδή με το Origins κάνανε μια μεγάλη αλλαγή και φτιάξανε το Odyssey με πιο δυνατά γραφικά για full 4K υποστήριξη, δηλαδή πιο ψαγμένο το 4K του μετά από ένα χρόνο από το Origins, πιο μεγάλο
Πιστεύω ότι θα σπάσει, θα σαρώσει τα πάντα, θα βγει σίγουρα Game of the Year σε οτιδήποτε. Μέχρι και στο κινητό να υπήρχε θα έβγαινε Game of the Year app. Πολύ όμορφο, δεν έχω παίξει καθόλου το παιχνίδι. Μετά από αυτό το βίντεο θα ξεκινήσω το installation. Τι να πω, αυτό είναι κάτι το οποίο περίμενα ανυπόμονα να μου έρθει. Ήρθε σε μια μέρα από τη Γερμανία και εδώ τελειώνει αυτό το πολύ σύντομο unboxing. Ελπίζω να σας είπα κάποια πράγματα που δεν γνωρίζατε και τα λέμε σιγά σιγά.